Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα φυσικά. Εδώ είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο, εκπομπή του All About Aris. Ξεκινάμε και πάμε μέχρι και τις 7 στο καθημερινό μας ραντεβού με την κίτρινο-μαύρη ενημέρωση, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε έως και τις 7 για αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και αυτά που τρέχουν και τις τελευταίες ώρες, και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Αρκετά μεγάλος ο όγκος των θεμάτων με τα οποία θα καταπιαστούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε σε όλο αυτό μέσω μηνυμάτων FM κενό. Αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε, υπενθυμίζουμε καλύτερα, ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε. Ο άνθρωπος που θα ρυθμίζει αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας είναι και σήμερα ο Βασίλης ο Καβαδίας. Και αυτά τα δύο τα θέματα θα μας μονοπολίσουν το ενδιαφέρον, γιατί στο μπάσκετ έχουμε επίκυνται διοικητικές εξελίξεις. Εκεί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ενώ και στο ποδόσφαιρο έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε μετά την προχθεσινή τρίτη ισοπαλία στα 5 τελευταία παιχνίδια για την ποδοσφαιρική ομάδα που έχει φέρει Παναχαϊκή και Όφη σε απόσταση πλέον αναπνοής από τον Άρη, που εξακολουθεί βέβαια να είναι πρώτος, αλλά πλέον έχει απολέσει το σημαντικό προβάδισμα που θα δώσουμε, και μεταγραφικό ρεπορτάζ, γενικότερα ό,τι υπάρχει και γύρω από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, για το γεγονός ότι πλέον μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκυριακού, οι οποίες δρομολογήθηκαν μετά την ήττα με κατεβασμένα χέρια, ή αν θέλετε, εύκολη ήττα. Στο τέλος προσπάθησε βέβαια ο Άρης, αλλά να μαζέψει λίγο τη διαφορά από τον κολοσσό Ρόδο. Αυτή ήταν η ήττα, η εντός έδρας, η οποία κινητοποίησε τους φίλους του Άρη και δρομολογεί τις εξελίξεις της επόμενης μέρας, με τον Νίκο Λάσκαρη να κρατάει το κλειδί των εξελίξεων. Βέβαια, σε αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και το κυρίαρχο θέμα, νομίζω αυτό ήταν στην πόλη μας, το συλλαλητήριο, εννοείται, για την Μακεδονία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Να σου πω την αλήθεια, Χρήστα, εγώ δεν πίστευα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Ναι. Διαψεύστηκα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω. Ούτε εγώ το περίμενα. Και από την τεράστια μαζική συμμετοχή του κόσμου από όλη την Ελλάδα, από κάθε μήκος και πλάτος γεωγραφικό αυτής της χώρας, μια εντυπωσιακή πραγματικά παρουσία σε αυτό το χθεσινό συλλαλητήριο, για το οποίο γίνεται πολύ κουβέντα ένθεν κακήθεν. Άλλος έχει τη δική του άποψη. Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί είναι στην πόλη μας. Βέβαια, η επιτυχία του συλλαλητηρίου του χθεσινού έχει να κάνει με το γεγονός ακριβώς ότι δεν ήταν οργανωμένο. Ναι. Και το δεν ήταν οργανωμένο φάνηκε σε πάρα πολλά πράγματα. Φάνηκε στο γεγονός, αν θέλεις, ακόμα και των εγκαταστάσεων εκεί που μιλούσαν οι όποιοι ομιλητές τοποθετήθηκαν. Ναι. Στο ότι ήταν τελείως χωρίς καμία κηδεμονία. Δεν υπήρχε κόμμα, δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχε κάτι. Μάλιστα, σήμερα βγήκε και από την Ιερά Σύνοδο μια ανακοίνωση ότι μόνο 9 από τους 82 ιεράρχες, λέει, έδωσαν το παρόν στο συλλαλητήριο. Είναι υπερήφανοι γι' αυτό, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, ήθελα να πει ότι δεν παράκουσαν τον Ιερώνυμο που είπε ότι δεν πάμε κτλ. Δεν υπήρχε κάποιο κόμμα για να μπει μπροστά. Δεν υπήρχε κάλυψη, μάλιστα σε σημείο απίστευτο, σε σχέση με το να μαζευτεί ακόμα περισσότερος κόσμος από αυτόν που ήδη κατέβαινε σιγά σιγά προς το κέντρο της πόλης. Δεν υπήρχε live κάλυψη από πουθενά, πέρα από κάποιων τοπικών μέσων ενημέρωσης, αλλά βεβαίως τα έλεγα και το πρωί σε σχέση με την ΕΡΤ ή οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν, να διαχωρίσουμε το εξής. Βλέπω αρκετοί από εσάς να βρίζετε τους δημοσιογράφους κτλ. Δεν στέλνει, παιδιά, οι δημοσιογράφοι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν δεν στέλνει η διοίκηση της ΕΡΤ ένα link ή δεν δίνει μια εντολή, αλλά δείχνει πατινάζει το αλάτι της γης ή ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν βέβαια μιλούσε όχι ο Τσίπρας μόνο ή ο Καμένος, αν είχε, τι να σου πω, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε, που είναι αντιπολίτευση τώρα, είναι βέβαιο ότι θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση, και πιστεύω ότι στην ΕΡΤ3, ας πούμε, θα διέκοπταν το παιχνίδι για να δείξουν από εκεί τι να μιλάει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει να κάνει μόνο με κομματικά κριτήρια αυτό το οποίο σημειώνουμε. Απλά προφανώς, και όχι μόνο η ΕΡΤ, αλλά και όλα τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά εκεί είναι ιδιωτικά τα κανάλια, τι να κάνουμε. Είναι ιδιωτικό, είναι μαγαζιά τους. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι μαγαζιά τους. Δεν κάλυψε κανένας, μα κανένας, το συλλαλητήριο, ενώ link βγαίνει για την παρέλαση, το πώς το λένε, gay parade, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Link βγαίνει, αν κατέβει, αν ο Άρης πάρει το κύπελο,
και κατέβει 2, 3, 5, 10 χιλιάδες κόσμος, θα είναι εκεί τα link όλα κτλ. Αν γίνει το οτιδήποτε άξιο αναφοράς από μια ομάδα 50-100 ατόμων, θα είναι εκεί τα link και θα τα βγάλουν live. Και αξιολόγησαν εντός εισαγωγικών ότι όταν είναι εκεί, πώς είναι, 300, 400, 500, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες κόσμος ήταν, ότι δεν έπρεπε. Προφανώς και δεν ήταν αξιολόγηση αυτό, ήταν μια προσπάθεια να πέσει μαύρο στην όλη φάση. Αλλά νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε έγινε ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να αντιληφθούν και οι έχοντες στην εξουσία στα μέσα ενημέρωσης ότι, παιδιά, υπάρχει ίντερνετ. Πλέον υπάρχει με ένα ντρόν, το σηκώνω εγώ και τα βγάζω όλα live. Μάλλον εκτέθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι ήθελαν και προφανώς δεν ήθελαν να υπάρξει αυτή η δυναμική, γιατί εγώ έχω την αίσθηση, Αλέξη, για να το κλείσουμε λίγο και το θέμα το μακεδονικό, ότι ήδη είχαν πάρει μια απόφαση που να έχει το όνομα Μακεδονία, ήδη μας το λένε. Ναι. Μας το λέει ο Μπουτάρης, μας το είπε ο Γκοτζιάς, μας το λέει, μόνο ο Καμένος δεν το λέει. Είναι δρομολογημένο, νομίζω. Ναι. Και ο Τσίπρας είπε δεν πειράζει άμα τώρα στο Έθνος Κυριακής, χθες. Στην εφημερίδα του Ιβάν Σαββίδη, φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, ότι δεν πειράζει αν έχει τον προσδιορισμό Μακεδονία μέσα κτλ. Στα πλαίσια της φιλίας και τα... Για ποιο λόγο. Βιαζόμαστε, κεγόμαστε να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Μας πιέζει κανένας την Ελλάδα να βγει η λύση τώρα για το μακεδονικό, ενώ 432 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα. Τα Σκόπια πιέζονται να μπουν στο ΝΑΤΟ, όχι εμείς. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν δρομολογημένο, δεν ήθελα να φανεί αντίθεση. Τώρα βέβαια έχω την αίσθηση ότι από το πουθενά έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί δεν νομίζω ότι πλέον ο Καμένος μπορεί να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα, να δεχτεί το οτιδήποτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πλέον. Α, δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Απλά ήθελα να διαχωρίσω αυτό το πράγμα ότι δεν φταίνει οι συνάδελφοι, ούτε ο καμεραμάν, ούτε ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ που είναι στον δρόμο. Αυτή ήταν μια απόφαση λυμμένη από την κεντρική ηγεσία και από κανένα δημοσιογράφο ή τεχνικό. Η τεχνική και οι δημοσιογράφοι εκτελούν τις εντολές από τους αρχισυντάκτες, από τους διευθυντές και δεν παίρνουν από μόνοι τους την απόφαση να βγάλουν ένα link και ζωντανή μετάδοση. Αυτό για να αποκαταστήσουν έτσι τα. Ότι η ΕΡΤ που έβγαλε την ανακοίνωση ότι εμείς καλέψαμε παραπάνω από τους άλλους. Και τι. Okay. Είναι να μην κάνεις ένα live και έβγαλε το Βεργίνα. Το Βεργίνα TV. Το Βεργίνα TV. Και TV 100 είχε τα. TV 100 είχε πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα δύο τα κανάλια ήταν τα οποία εμπιστεύθηκε ο κόσμος. Και το 4Ε που τα έπαιρνε από την. Ναι, για να ενημερωθεί για το χθεσινό αυτό συλλαλητήριο. Πάμε στα δικά μας τώρα, τα καθημάς. Να κλείσουμε με συλλαλητήριο με Ζουράρι. Γιατί υπήρχε το επεισόδιο αυτό. Βέβαια σήμερα είδα στα ΙΕΚ. Ήταν μήπως λάθος η ΕΚ τώρα, σε ένα ΙΕΚ τέλος πάντων. Συγγνώμη που δεν το λέω γιατί δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο που μου έρχονται στο μυαλό είναι. Είναι να πω και τα δύο. Αν είναι το ΔΕΛΤΑ ή το ΑΚΜΗ δεν θυμάμαι, οπότε να μην κάνω λάθος. Σε ένα από τα δύο ΙΕΚ πήγε και μίλησε εκεί πέρα ο Μπουτάρης και τα λοιπά. Μάλιστα στην ΕΡ τώρα δείχνει το όλο περιστατικό. Βλέπω ότι έχει 10 αστυνομικούς να τον φυγαδεύουν. Και είπε ότι κάποιοι φασίστες τον χτύπησαν ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και δεν επικροτούμε καμία μα καμία μορφή βίας. Απλά να ξέρει ο αγαπητός υφυπουργός ότι αυτό το οποίο είπε και έκανε και αυτός ο ίδιος δημόσια ήταν μορφή βίας. Και μάλιστα ήταν μια μορφή βίας που μπήκε στα σπίτια όλων μας με αυτό το χιδαίο τρόπο που χρησιμοποίησε για να καθυβρίσει τον Άρη. Και τον Ολυμπιακό που είναι θέμα των Ολυμπιακών κτλ. Όταν λοιπόν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, είναι φυσιολογικό κάποιοι άνθρωποι να ξεφεύγουν και να ασκούν και βία. Ξαναλέω, είναι πέρα για πέρα μακριά από εμάς. Και το αποδοκιμάζουμε 100%. Αλλά όταν βγαίνεις και μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, είναι φυσιολογικό ότι κάποιοι θα αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Και βλέπω πάντως 10 αστυνομικοί τον φυγάδευσαν. Από το παλικάρι αυτός το πήγε, φύγε ρε, βλέπω ξανά. Ωραίος. Μια χαρά. Με γυμνές γροθίες, μπράβο. Λοιπόν, αλλά για να κλείσω με τον Ζουράρι, είναι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Άντε, το σχολίασε αυτό. Το άλλο που είπε, είχαμε λέει τα νομοσχέδια, αλλά δεν προλαβαίναμε να τα διαβάσουμε. Λέει, παρόλα αυτά, εγώ τα ψήφιζα. Α, εντάξει. Ήταν λέει 600 σελίδων και δεν προλαβαίναμε να τα διαβάσω, αλλά τα ψήφιζα. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Αυτά σε σχέση με το συλλαλητήριο. Είπαμε περισσότερα και το πρωί. Οπότε νομίζω ότι γράψαμε κιόλας, είπαμε. Τώρα πλέον
θεωρώ και πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στα αμιγώς κίτρινο-μαύρα, γιατί είναι και αρκετά. Δηλαδή, την χάνουν σχολιασμού τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο και όσα περιμένουμε να γίνουν από εδώ και στο εξής, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε από εδώ, από ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε, ή να πάμε στο break τώρα που είναι και μισή, και όταν επιστρέψουμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, να πω τους χορηγούς, Άλεξ, και να αρχίσουμε να πούμε και για τι έγινε το Σαββατοκύριακο και για τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο και για τα διοικητικά στο μπάσκετ. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που έχουμε βγάλει μέσα από το ρεπορτάζ και σίγουρα περιμένετε να ακούσετε. Break, κύριε Καβαδία. Προσέξτε, τώρα στο διάλειμμα θα μπορείτε οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε στον Βασίλη να κερδίσετε εισιτηριάκι χωρίς τίποτα. Απλά με ένα τηλεφώνημα στο 2310-287-38 εισιτήριο για το Άρης Μπεσίκτας. Οι δύο πρώτοι, επαναλαμβάνω, το μαγικό χέρι του Βασίλη Καβαδία θα σας μοιράσει το εισιτηριάκι. 779 λέει: αν η πίεση κυριαρχήσει, θα έχει πρόβλημα ο ποδοσφαιρικός Άρης. Με γκρίνιες του να φύγει ο Σπανός, χαλάει η καλή αύρα κόσμου ομάδας, όπως έχει τώρα ο προβληματικός Σόφι. Και μας βάζει έτσι με αυτό το γεμάτο από θεματάκια μήνυμά του 779 στο ποδόσφαιρο, και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Με αφορμή έτσι και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, την τρίτη ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια για τον Άρη, την απώλεια δηλαδή άλλων δύο βαθμών και το γεγονός ότι αυτή η απώλεια είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διαφορά από τη δεύτερη και την τρίτη θέση, με τον Άρη να είναι τώρα στο συν 1 από τη δεύτερη Παναχαϊκή και στο συν 3 από τον τρίτο Όφη, και πάλι καλά που απόλυσε βαθμούς η ομάδα των Τρικάλων, σταματώντας το εντυπωσιακό της σερί στις Σέρες, και έμεινε πιο πίσω στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, δηλαδή στο μείον 8. Εκεί υπάρχει μια αρκετά καλή διαφορά ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν το πράγμα, θα πήγαινε εκεί. Η εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια ήταν μετριότατη. Η ομάδα κάνει κοιλιά. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Όπως και να το δει κανείς, υπάρχει ένα θεματάκι. Φαίνεται στην εικόνα της ομάδας, η οποία είναι προβληματική. Χθες για 60-65 λεπτά ήταν από μέτρια έως πολύ κακή η εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, και μόνο στο τελευταίο 20 λεπτό, όταν μπήκε ο Μουμίν και μετά δηλαδή, έκανε κάποιες ευκαιρίες, έπαιξε κατά εκείνο το διάστημα, έπαιξε όπως περίπου την έχουμε συνηθίσει σε κάποια παιχνίδια να παίζει από το ξεκίνημα της σεζόν, και είχε τις ευκαιρίες της και είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο τέλος με τον Βαλεριάνο να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και να μην συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, ή αν θέλετε να συζητάμε με μεγαλύτερη άνεση. Διότι αυτή η ισοπαλία είναι που σήκωσε μια θύελλα συζητήσεων, έφερε στο μάτι του Κυκλώνα για πρώτη φορά τόσο έντονα και τον Δημήτρη Σπανό και όλους όσους γενικότερα απαρτίζουν την ομάδα, και αναφέρομαι στο Σπανό, τον Μυροφορίδη και τον Καρυπίδη, τη διοίκηση δηλαδή. Αυτοί οι τρεις είναι που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Άρης δεν είναι καλά αγωνιστικά εσχάτως. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι πως από εδώ και πέρα θα μπορέσει να το διορθώσεις αυτό, για να μην δώσεις και άλλα δικαιώματα και ουσιαστικά γκρεμίσεις ό,τι έχτισες από το ξεκίνημα της λογιάς. Να μην ξεχνάμε ότι ναι, με λέμε για τρεις ισοπαλίες στα πέντε τελευταία παιχνίδια, αλλά σε 12 συνολικά μάτς που έχει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Εντάξει, δεν είναι να φέρουμε και την καταστροφή όσον αφορά τη συγκομιδή του. Απλά όταν φέρνει ισοπαλία με την νεοφώτιστη στη Β' Εθνική ομάδα, συμπαθέστατη κατά τα άλλα από την άρτα του Καραϊσκάκη. 17 βαθμούς έχει ο Καραϊσκάκης. Καλύτερη και ομάδα, είναι κακή. Αλλά εντάξει, αυτά τα μάτς, Χρήστα, τα κυκλώνεις όταν κάνεις το πρόγραμμα. Και λες ότι εδώ αυτό το μάτς το έχω τρίποντο. Αυτό το μάτς το έχω τρίποντο, γιατί είναι στο γήπεδό μου με μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, και ειδικά όπως έχει δείξει, ενώ είναι καλούτσικη ομάδα, είναι κακή, δεν είναι κάποιες κακές ομάδες δηλαδή, όταν φεύγει από τον ομό της, αποδυναμώνεται. Αλλά ο Άρης για 65 περίπου λεπτά την έκανε να φαίνεται ως μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι πραγματικά είναι στο προχθεσινό παιχνίδι. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το rotation έγινε προχθές. Εδώ τώρα, κοίτα, τίθενται διάφορα ζητήματα. Καταρχάς να πούμε το εξής. Πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική και δεν θέλουμε τώρα ούτε μετά Χριστόν προφήτης να το παίξουμε, αλλά σας λέμε να μην σας πω ότι αναφερόμαστε από τα φιλικά κιόλας ότι ο Άρης είναι γυμνός ειδικά στην επίθεση, ότι έχει τεράστιο θέμα.
Και δεν περιμένουμε, και δεν περιμέναμε και ούτε περιμένουμε την προχθεσινή ισοπαλία για να κάνουμε τώρα τους έξυπνους και τους μάγκες και να λέμε να αφού δεν έχει πάρει παίκτες και δεν ξέρω εγώ. Η ομάδα έχει πρόβλημα και όποιος δεν το βλέπει ότι έχει πρόβλημα μπροστά ή δεν βλέπει ποδόσφαιρο ή για κάποιους άλλους λόγους δεν θέλει να το δει. Ο Άρης έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αρχικά στο 9, στον επιθετικό περιοχής δηλαδή που συνηθίζουμε να λέμε, και κατά δεύτερο λόγο στη θέση του επιτελικού μέσου. Και έχει αυτή την προβληματική εικόνα μεσοεπιθετικά. Αν μάλιστα προσθέσουμε χθες τη μετριότατη παρουσία και των δύο πλάγιων, του Ντούνι και του Πλατέλα, οι οποίοι χθες δεν ήταν καθόλου καλοί, σχέση με κάποια άλλα παιχνίδια, έρχεται και δεν είναι το γλυκό μεσοεπιθετικά. Όταν οι περισσότεροι παίκτες, σχεδόν όλοι από αυτούς που παίζουν από τη μέση και μπροστά, είναι σε άλλο γήπεδο, τότε φλερτάρεις με την κέλα και την έκανες χθες κόντρα στην ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Τώρα είναι η στιγμή, πιο πολύ από ποτέ, που η ομάδα θέλει μια μεταγραφική ένεση. Θέλει λίγο οξυγόνο μεταγραφικό. Θέλει ένα-δύο παίκτες να ανανεώσουν λίγο την ομάδα μεσοεπιθετικά, να της δώσουν κάποιες καινούργιες ιδέες, μια φρεσκάδα και κάτι το διαφορετικό και για τον αντίπαλο. Γιατί ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια είναι απόλυτα προβλέψιμος από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με τον Πλατέλα, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, κακά τα ψέματα, αλλά δεν είναι και ο Μέση, να γυρίζει στο back του ή στο stopper για να πάρει την μπάλα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, το έχουμε δει και από τον Τάτο και δεν θα ξαναπάρουμε. Και συνιστά αγωνιστικό πρόβλημα αυτό που πρέπει να λυθεί επιγόντως, διότι πλέον με τα μάτια του Άρη να μεταδίδονται όλα τηλεοπτικά. Το scouting, παιδιά, δεν είναι γάμα εθνική για τον αντίπαλο, που και στη γάμα εύκολο ήταν να κάνει scouting. Θέλει έναν άνθρωπο και βλέπει το μάτι και μια χαρά. Τι νομίζετε, οι αντίπαλοι προπονητές είναι μυρωδιάδες? Δεν βλέπουν δηλαδή πώς παίζει ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια? Δεν βλέπουν ότι είναι μονοδιάστατος μεσοεπιθετικά? Μια συνδυαστική άμυνα να κάνεις και λίγο προσεκτικός να είσαι και μια συνοχή να έχεις, ορίστε το αποτέλεσμα. Το παίρνεις. Εδώ τώρα λοιπόν είναι η στιγμή που ο Άρης, για να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, πρέπει να βάλει, εγώ θα πω, δύο παίκτες και όχι έναν στην μηχανή του μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Κάτι που του δίνει και ο χρόνος το δικαίωμα τώρα, γιατί δεν έχει αμάτς το Σαββατοκύριακο και το επόμενο δεκαήμερο. Δηλαδή υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο μπορείς να κινηθείς σε αυτό το κομμάτι και να ανασυνταχθείς. Και κατά δεύτερο λόγο πάμε και σε αυτό που είπες, που έθιξες πριν από λίγο, το ότι δεν κατάλαβες τι, ότι μπήκανε κάτι για το rotation, είπες. Μίλησε και ο coach για rotation. Ναι. Και παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος το rotation εκ του αποτελέσματος. Ναι. Εννοείς για τον Λότα και τον Παυλίδη μαζί στην δεκάδα. Ναι, η απορία μου είναι η εξής. Rotation κάνω πότε? Rotation κάνω όταν έχω συνεχόμενα παιχνίδια, έχω παίκτες κουρασμένους, έχω παίκτες οι οποίοι ενώ ήταν καλή. Έχω εμβόλυμες αγωνιστικές, ναι, μπροστά, δεν και μου πρέπει να και τα λοιπά. Ξεκουράσω κάποιους παίκτες για να τους έχω στο επόμενο rotation, πιο φρέσκους. Rotation και φρεσκαδούρα την ομάδα πριν από τη διακοπή, δεν έχω δει ποτέ. Καταρχάς εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Δηλαδή το rotation, συγγνώμη και να το τελειώσω, θα το καταλάβαινα αν στη Βέρεια μου έκανε rotation. Γιατί μετά την Κυριακή έχω μάτς πάλι. Δεν μπορώ να δεχτώ καταρχάς ότι υπάρχει κούραση. Ποια κούραση, ρε παιδιά? Δεν πιάσαμε ούτε καν το μισό του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε συμπληρώσει και η ομάδα σχεδόν προέρχεται από τρεις εβδομάδες στις διακοπές τα Χριστούγεννα. Δηλαδή και πόσα ρεπό που πήραν οι παίκτες. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα κούρασης. Δεν θα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί για να συζητάμε για θέμα κούρασης. Εγώ το τοποθετώ προσπαθώντας να μπω στη σκέψη του Σπάνου, θα πω το εξής. Βλέποντας τη μετριότατη εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, θεώρησε ο προπονητής ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα μεσοεπιθετικά για να αλλάξει την εικόνα, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει και την εικόνα της. Και έβαλε λοιπόν ένα παίκτη που όλοι λέγαμε οι περισσότεροι το τελευταίο διάστημα, που είναι ο Λότας, γιατί δεν παίζει, έχει ποιότητα κτλ. Στη λογική του ότι έβαλε τον Μιλούνοβιτς, τον δοκίμασε στην θέση του επιτελικού μέσου, γιατί να με δοκιμάσει ένα κλασικό επιτελικό μέσο που έχει στο ρόστερ, το Λότα. Γιατί περπατάει. Και αποφάσισε λοιπόν, εγώ υποθέτω, να κάνει πιο επιθετική την ομάδα στο παιχνίδι με τον Καραϊσκάκη, βάζοντας δεκάρι το Λότα και οκτάρι ένα επιθετικό γενή μέσο, τον Παυλίδη, που δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που παίζει στο 8. Λάθος. Θεωρώντας ότι
Πόσες φάσεις θα φάω από τον Καραϊσκάκη στο γήπεδό μου σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Δεν έφαγες πολλές φάσεις πάλι. Έφαγες 2-3, αλλά δεν έφαγες πολλές. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν αλλάζεις, η άποψη δική μου είναι, όσο ξέρω, καταλαβαίνω ποδόσφαιρο, όταν θες να αλλάξεις κάτι στο κέντρο της ομάδας, δεν το κάνεις με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Αποδείχθηκε λανθασμένη επιλογή. Αποδείχθηκε λανθασμένη επιλογή, διότι πέρα από τον. Και θα πούμε και για τον Λότα, ήταν σε μέτρια μέρα ο Παυλίδης. Βρέθηκε σε μια πάρα πολύ μέτρια ως κακή μέρα και γι' αυτό τον αντικατέστησε κιόλας. Και κόπηκε η ομάδα στη μέση. Κόπηκε η ομάδα στη μέση. Βάλ τον το Λότα ή τον Παυλίδη, όποιον θες να βάλεις. Το Μουμίν γιατί βγάζεις? Ποιος είναι ο λόγος να βγάλεις το Μουμίν? Πρόσεχε τι έκανες. Έβγαλες το Μουμίν. Με αποτέλεσμα ο Ιντζόγλου να παίξει πλέον όχι στη θέση που έπαιζε μέχρι τώρα, να πάει να παίξει στη θέση του Μουμίν. Έφερε στη θέση. Αριστερά, προσπαθώντας να καλύψει τις τρύπες τώρα. Έφερε στη θέση του Ιντζόγλου, φέρνει στη θέση του Ιντζόγλου τον Παυλίδη που δεν είχε ξαναπαίξει μέχρι τώρα σε αυτή τη θέση. Τον φέρνει και αυτόν πίσω. Και στη θέση του Παυλίδη βάζει τον Λότα. Γιατί? Εντάξει, έτσι είναι οι επιλογές για τους προπονητές. Είτε αποθεώνονται, είτε τα ακούνε μετά, όπως τα άκουσε φυσικά και απόλυτα δικαιολογημένα σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι ανέλαβε και την ευθύνη στη συνέντευξη, που δεν είπε δηλαδή ότι δεν έφταιγε. Ναι, αλλά όφηνε στους τρεις τώρα. Ναι. Και ο κόσμος πιέζει και ο κόσμος τώρα αγχώνεται και ο κόσμος γιουχάρισε. Γι' αυτό είπε ότι είναι και για πρώτη φορά στο μάτι του Κυκλώνα και ο προπονητής για αυτές του τις επιλογές και καλείται πλέον και ο ίδιος, γιατί περνάμε και σε αυτό που είπες, να αναθεωρήσει ενδεχομένως κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με επιλογές, με ρόστερ, με αξιοποίηση, με πιο ορθολογικές επιλογές ενδεχομένως για την ενδεκάδα της ομάδας από αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Κάνει αυτό που λες εσύ. Μου βγάζει ένα από τους καλύτερους μου παίκτες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα για να το κάνει αυτό. Και την ίδια στιγμή έχει πάλι τον καπνίδι της αποστολής. Το είδα που το έγραφες και στο blog σου. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή, άμα δεν παίξει ο Καπνίδης αυτά τα μάτσα. Εγώ νομίζω ότι πότε πρέπει και ο ίδιος ο Σπανός να καταλαβαίνει, να έχει καταλάβει ότι τον αδικεί τον Καπνίδη. Μα ξεκάθαρο ο Καπνίδης. Γι' αυτό το έγραψα κιόλας. Διότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια περίοδο κάμψης και ο Διαμαντόπουλος. Είναι το παιδί τα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Συγγνώμη που ξαναλέω. Ο Διαμαντόπουλος στις πρώτες 5 αγωνιστικές ήταν καλύτερος από τον Παυλίδη. Μετά από τη μέση και μετά, που τον χτύπησε η μέση του και μετά, δεν έχει επανέλθει 100%. Προσπαθεί βέβαια το παιδί, δεν μπορούμε να το καταλογίσουμε ότι δεν προσπαθεί, αλλά δεν είναι πια τόσο πιεστικός στο μαρκάρισμά του απέναντι στο αντίπαλο στόπερ, ίσως γιατί φοβάται τη μέση του, είναι σε μια περίοδο κάμψης. Δεν είναι κακό. Λες και είχε πόνο στη μέση. Συμβαίνει σε όλους τους ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Και τώρα είναι η περίοδος κάμψης για τον συγκεκριμένο. Δεν είναι κακό. Δεν θα τον κρεμάσουμε, ούτε θα τον σταυρώσουμε. Απλά όταν έχουμε ένα παίκτη ο οποίος είναι ντεφορμέ, μοιάζει κουρασμένος, έχει ενοχλήσεις, δεν του πάει το παιχνίδι εσχάτως. Προσπαθούμε μέσα από τις εναλλακτικές επιλογές που έχουμε. Και δεν μπορεί λοιπόν. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει ο Σπανός, τον αδικεί νομίζω τώρα τον Καπνίδη. Και αντεβάζει το Διαμαντόπουλο. Ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου. Εντάξει, αλλά όταν δεν έχεις άλλον, δεν μπορεί να μην δίνεις 20-25 λεπτά στον Καπνίδη. Βάλτε στην αποστολή και βάλτε στο 65. Έχει αυτό στον πάγκο, δεν σου πω να το βάλεις βασικό. Δηλαδή. Εντάξει. Όπως λέγαμε τα θετικά του Σπανού. Με τα όποια ελαττώματα έχει αγωνιστικά ο Καπνίδης. Εντάξει, τα έχουμε πει, τα έχουμε επισημάνει 100 φορές. Κι όμως ο Καπνίδης μπορούσε να δώσει μια λύση. Γιατί μπορεί αυτό έκανε όλη τη χρονιά πέρσι. Όντως μια λύση. Αυτό έκανε όλο τον χρόνο πέρσι. Έμπαινε στο 65 και βάζει τον κόλ. Όπως ξέρεις και ποιο άλλο ρίσκο πήρε ο Σπανός και δεν φάνηκε. Γιατί δεν χρειάστηκε. Προχθές. Σου πω το εξής. Παρακαλώ. Το Σόουζα. Ο Σόουζα τραυματίζεται στην προθέρμανση. Λίγο πάνω από το τετρακέφαλο. Ο Βαγγέλης ο Πανταζής του κάνει ένεση και προς τιμή του Πορτογάλου για να παίξει. Και δεν υπήρχε Μαραγκός, ήταν εκτός 18ης. Τι θα γινόταν δηλαδή αν στο 20 έλεγε ο Σόουζα, παιδιά δεν μπορώ. Ο Ιντζόγλου στόπερ και ο Μουμίν μέσα. Είναι λύση αυτή όμως τώρα. Δεν είναι η πιο ορθολογική. Είναι μια Ήτανε λύση, μια όμως. Ρισκαδόρικη επιλογή του προπονητή ακόμη προκειμένου να κάνει πιο επιθετική την ομάδα. Το καταλαβαίνω. Να πάρει δηλαδή πιο επιθετικογενείς παίκτες στη 18ης. Αλλά βλέπετε τι μπορεί να προκύψει. Ναι, αλλά έχω Μπαργκάν, Κάσο, Πασά. Μπαργκάν, Κάσο. Πασάς Μιλούνοβιτς. Έχω 4 ακραίους και δεν έχω φορ. Δηλαδή, άμα χτυπούσε ο Διαμαντόπουλος, φίλε. Κοίτα, ποιο θα παίζει φορ. Τον Κάσο. Ή τον Πασά. Δεν είναι σέντερφορ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Κάσο σέντερφορ. Το ίδιο μπορώ να σα απαντήσω λοιπόν και εγώ για αυτό που σου λέω προηγουμένως, ότι το Ιντζόγλου είναι στόπερ. Ναι, αλλά ο Ιντζόγλου πρέπει να διώχνει ενώ ο Κάσο πρέπει να βάλει γκολ. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι άλλο να βάλω στόπερ. Στόπερ μπορεί να παίξει ο Διαμαντόπουλος. Θέλω να πω για να καταλήξω ότι γενικότερα το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι υπάρχουν
υπάρχει ένας προβληματισμός από τον προπονητή, διότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή στα τελευταία παιχνίδια και προσπαθεί. Κάποια του βγαίνουν, κάποια δεν του βγαίνουν από τις επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Φάνηκε και προχθές ότι δεν του βγήκαν οι επιλογές. Γανιάζουμε χωρίς λόγο, εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι για μένα? Ότι το παιχνίδι το προχθεσινό, ειδικά Χρήστα, δεν είδα αυτή τη σπίθα, δεν είδα αυτή τη φλόγα, δεν είδα αυτή τη διάθεση τόσο μεγάλη και την ένταση που έβλεπα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Και αυτό για μένα είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή βλέπω ότι έχει επικρατήσει, είχε κακώς επικρατήσει μια χαλαρότητα. Έλα μωρέ, βγήκαμε, κάναμε το 7 στα 7 και βγήκε η ομάδα. Πήρε και αυτή τη διαφορά, την απόσταση ασφαλείας από την τρίτη θέση και θεώρησε δηλαδή η ομάδα ότι εξασφάλισε από τη 10η αγωνιστική την άνοδο της. Τώρα να γανιάζουμε πάλι εμείς τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει χαλαρότητα στο ποδόσφαιρο. Και ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν τη Football League. Νομίζω ότι πιο πολύ επαναπαύτηκαν από αυτά που βλέπαν στον Όφη. Λέγαν διέλυσε, πάει τελείωσε. Ναι. Έκανε πάρα πολύ κακό αυτή η ιστορία. Θεώρησαν ότι δεν έχουν κάποιο αντίπαλο. Θεώρησαν ότι επειδή σε κάποια παιχνίδια με ένα υποφερτό 20 λεπτό, 30 λεπτό τα κέρδιζαν. Μα τόσο δεν χρειάζονταν παραπάνω. Μα και να προσπαθήσουν. Αν ήσουν λίγο πιο τυχερός, γιατί δεν είχες την τύχη χθες, προχθές, θα το έκανες. Και εκτός από τον Βαλεριάνο, εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι του Μπαργκάν. Ναι, ναι. Θα το έκανε. Την κεφαλιά, λες. Το πλασέ του άλλου. Βέβαια, την κεφαλιά, όχι το πλασέ. Γιατί και το πλασέ είναι τελείως λάθος. Ο Σόουζα τσαρουχιά. Εντάξει, ο Σόουζα είναι και αμυντικός, ρε παιδί μου. Εντάξει, από εκεί λες ότι. Okay. Ποδοσφαιριστής είναι. Τι αμυντικός. Αλλά του. Ναι, ήταν όντως η κεφαλιά, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μπαργκάν. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί και με μια πίεση, όπως λέγει ο 779. Έχει μια πίεση τώρα, γιατί έχει από πίσω στο ένα βαθμό την Παναχαϊκή. Θα κερδίσω 3-0. Και στον άλλο την. Άνετα. Και στους τρεις τον Όφη. Βλέπεις και αυτό που γίνεται με τον Όφη και τρελαίνεσαι. Εντάξει. Τρελαίνεσαι από την άποψη ότι, παιδιά, χθες όποιοι παρακολούθησαν το μάτς, δεν ξέρω πώς το είδατε. Δεν υπάρχει μαγική εικόνα. 2,5-3 ευκαιρίες έκανε Όφη και έβαλε 3 γκολ. Δεν είναι μόνο ότι έκανε 2,5-3. Ο Απόλλων Πόντου, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικότερα στο μάτς, στο μεγαλύτερο διάστημα, την κυκλοφόρησε, την παρά την έπαιξε, την έφερε ορθολογικά μπροστά. Όταν γίνεται το 2-1. Κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Όταν γίνεται το 2-1, βγάζει κάρτα η ΕΡΤ και έχει 30-70, 31-69 για την ακρίβεια κατοχή μπάλας και με ευκαιρίες. Δηλαδή, ένα τσάκ ήθελαν για να πάνε για το δεύτερο γκολ. Και βγαίνει μια κόντρα, αυτά πάρτο. Ο Ιμπραήμοβιτς, ο Μάνος, ο οποίος τον κοροϊδεύανε στη Βέρεια. Έφυγε από τη Βέρεια και τον κοροϊδεύαν. Στον Όφη λέγανε, άμα διαβάζει τα γεντή που λέει και αυτά το καλοκαίρι, πριν πάρουν τον Γκουσκουνά, πού πάμε με τον Μάνο. Και δες λοιπόν, πώς θα φέρει το ποδόσφαιρο. Κύριος, η διαφορά του Άρη με τον Όφη στα τελευταία παιχνίδια είναι ο Μάνος. Του Άρη με τον Όφη στα τελευταία παιχνίδια είναι ο Μάνος. Ξεκάθαρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει βάλει 8 γκολ. 9. 8 νομίζω και ένα που είχε βάλει στο ξεκίνημα στην αρχή. Ναι. Από τα 9 που έχει. Έχει βάλει 8 γκολ στα τελευταία παιχνίδια που έχει αυτή τη ρέντα την απίστευτη. Σε 9 τελικές 8 γκολ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά άμα το δείτε. Γιατί χθες ο Όφη ήταν τραγικό, ήταν η χειρότερη του εμφάνιση τελευταία. 3-1. Όμως είναι συσπειρωμένος. Είναι πολύ καλό το κλίμα μεταξύ τους όπως φαίνεται. Η δυσκολία αυτή τους έχει γιγαντώσει. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν θα τους πει κανείς τίποτα. Αλλά βέβαια από την άλλη, πλησιάζοντας πλέον, ξαναγίνουν προσδοκίες στον κόσμο τους. Τώρα σου λέει ο κόσμος του Όφη ότι οκ, τα οικονομικά προβλήματα, οκ, τα θέματα, αλλά παιδιά εδώ τώρα είστε τρίτη, στο μείον 2 από την Παναχαϊκή και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός Όφη σε μια στραβή εάν προκύψει. Όπως εμείς προβληματιζόμαστε για την εικόνα του Άρη την κακή και λέμε ότι πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να βλέπουμε ότι και η εικόνα και των άλλων δεν είναι καλή. Είδατε. Η δόξα δράμας που θα 2-2 με τον Απόλλωνα Λάρισσας. 2 γκολ έφαγε. Μέσα στην έδρα της από τον Απόλλωνα Λάρισσας. Ναι, νομίζω ότι η δόξα δράμας, η οποία βέβαια έχει τον Νίκο Στένογλου πλέον στην τεχνική της ηγεσία, σαφώς και θα διορθωθεί πιστεύω, η εικόνα της σιγά-σιγά. Τα τρίκαλα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει, δεν νομίζω να προλαβαίνει. Τα τρίκαλα. Τα τρίκαλα ήταν πολύ κακό το χ αυτό για τα τρίκαλα που έφεραν χθες. Μέσα στον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, δεν υπάρχει το φαινόμενο Λαμίας, παιδιά. Τα τρίκαλα που να δώσουμε και μια πληροφορία που έχω εδώ και λίγη ώρα, τα τρίκαλα παίρνουν και το Χαντί. Έχουν έρθει σε συμφωνία και με το Χαντί. Από τα τρίκαλα κυνηγάνε την Παναχαϊκή, τον Όφη, βασικά. Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος κυνηγάνε και τον Άρη, θεωρητικά. Δηλαδή, αν εμείς πάμε και αυτοκτονούμε, τι ζωή, θα μας αφήσουνε. Αλλά είναι μακριά, πόσο 10 βαθμοί είναι. 8 είναι από τον Άρη. 30 με 22. Ωραία.
Του έχει και εδώ μέσα. Το και έχουμε και κοντά σχετικά το παιχνίδι. Εκείνο θα είναι καθοριστικό μεταξύ για τη σχέση και τη διαφορά που θα έχει ο Άρης με τα Τρίκαλα. Ενώ και αν θα μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι περισσότερο την όλη φάση την έχει αγχώσει το γεγονός ότι πλησίασε όφη. Αυτό έχει αγχώσει. Και δεν παίζει καλά η ομάδα. Δεν παίζει καλά η ομάδα. Έχει αρχίσει πλέον να ανησυχεί ο κόσμος γιατί βλέπει ότι δεν τζουλάει η ομάδα αγωνιστικά και ανησυχεί. Είναι απόλυτα λογικό. Και εδώ τώρα έρχεται αυτό που λέει. Πρέπει η ομάδα να βοηθηθεί. Από τη μία να βοηθηθεί από τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά, προπονητής, τεχνικός, διευθυντής, ποδοσφαιριστές, και από την άλλη να έρθει τώρα η διοίκηση να βρει τον τρόπο να μπορέσει με όλα τα υπόλοιπα που έχει και έχουμε πει 150.000 φορές με αδειοδοτήσεις κτλ. Να μπορέσει τώρα να τη βοηθήσει λίγο με δύο κινησούλες για να μπορέσει να την ξεμπλοκάρει λίγο μεσοεπιθετικά. Αυτό χρειάζεται. Και θα πούμε μετά το διάλειμμα των 6 και τι συμβαίνει και τι ισχύει με Βουό. Και για το όνομα το οποίο βλέπετε από σήμερα το πρωί να επανέρχεται πολύ δυναμικά στο προσκήνιο για τον Άρη. Μιλάμε για τον Ιβοριανό, πρώην παίκτη του Όφη και νυν της Λαμίας σε αυτό το πρώτο εξάμηνο της φετινής σεζόν. Το πρωί μου λέει αυτός ήταν χοντρός πέρσι. 18 γκολ έβαλε, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά, αν είναι να βάλω 18 γκολ, ας πάω να παίξω κι εγώ. 18 γκολ έβαλε. Πόσα να βάλει, 40! Πέρσι τα έβαζε όπως να είναι. Είναι αλήθεια. Ε? Ναι, πέρσι ήταν καλό. Πολύ καλή χρονιά. Και φέτος, να σου πω κάτι, είναι αυτός που σου λείπει. Τέλος πάντων, θα πούμε πιο αναλυτικά μετά το διάλειμμα των 6. Όπως επίσης θα πούμε και για τον μπάσκετ, για όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι και δυσάρεστα και πολλά γενικότερα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει και μια ελπίδα. Υπάρχει και μια ελπίδα για την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ που από ό,τι φαίνεται πάμε πλέον στην επόμενη μέρα γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστροφή σε λίγο. Έχουμε περάσει πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε πάντοτε στον Λίμπερο συντολισμένοι στους 107.4. Λέγαμε για το Βουό, το αφήσαμε έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Είναι ο παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο, το μεταγραφικό για την ενίσχυση της επίθεσης. Ένας παίκτης ο οποίος τον ήθελε και το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης, αλλά το καλό συμβόλαιο που του προσέφερε η Λαμία στην Σούπερ Λίγκα ήταν αυτή που τον κέρδισε. Το γεγονός όμως ότι δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε και ένας χρόνος συμμετοχής που ενδεχομένως να συρρυκνωθεί κιόλας μετά την απόκτηση του Μπούτινικ. Φάνηκε από το πρώτο κιόλας μάτς με τον Ντενέ να μην χρησιμοποιεί καθόλου χθες το Βο που τον είχε στον πάγκο. Άνοιξε την όρεξη στον Άρη. Και υπάρχει μια επικοινωνία εδώ και 5-6 μέρες τόσο με τον εκπρόσωπό του όσο και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Λαμία, τον Πανουργιά Παπαϊωάννου, και φαίνεται ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος για να υλοποιηθεί αυτή η προσθήκη, αρκεί φυσικά να συμφωνήσει και η πλευρά του παίκτη με τον Άρη όσον αφορά τα χρήματα που θα πάρει μέχρι το τέλος της σεζόν και φυσικά τι θα γίνει και με τον επόμενο χρόνο, γιατί ο παίκτης έχει μέχρι το καλοκαίρι συμβόλαιο με τη Λαμία και για να έρθει εδώ έως τον Ιούνιο προφανώς θα επιδιώξει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να εξασφαλίσει και ένα συμβόλαιο την επόμενη χρονιά αν ο Άρης βρίσκεται στη Σούπερ Λίγκα. Το θεωρώ απόλυτα λογικό. Τον παίκτη τον θέλει ο προπονητής. Έχει ήδη εγκρίνει, δεν τίθεται ζήτημα. Θα ήταν παράλογο να έλεγε και όχι, έτσι πως είναι και η εικόνα της ομάδας επιθετικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι είχε βάλει πάρα πολλά γκολ, γνωρίζει και την κατηγορία. Την ξέρει τη Football League. Ευτυχώς κόντρα στον Άρη χάσει 15 γκολ μόνος του. Είναι θετικός στην πρώτη κρούση που του έγινε. Ναι, θετικός στην πρώτη κρούση που του έγινε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και μένει πλέον τα επόμενα 24 ώρα. Να γίνει το deal και να έρθει ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη. Έχουν και κύπελο τώρα αυτή την εβδομάδα. Νομίζω μετά το μάτς του κυπέλου και Τετάρτη. Νομίζω Τετάρτη με το μάτς του Πανιόνιου που παίζουν. Πέμπτο Παρασκευή θα έχουμε εξέλιξη. Θα έχουμε λογικά την εξέλιξη. Είναι μια υπόθεση η οποία φαίνεται ότι έχει πολλές πιθανότητες να υλοποιηθεί. Βέβαια, μέχρι να δούμε να πέφτουν οι υπογραφές και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι. Υπομονετική, διότι πολλά έχουν δει τα ματάκια μας. Πάντως, παραλαμβάνω ότι υπάρχει επικοινωνία και με τον εκπρόσωπό του και με την διοίκηση της Λαμίας. Υπάρχει δηλαδή εδώ και αρκετές μέρες. Και στα λεφτά έχει σημειώσει. Ναι, έχει ξεκινήσει αυτό το γαϊτανάκι. Οπότε, περιμένουμε να περάσει το ματς κυπέλλου από ό,τι κατάλαβα
και από Πέμπτη Παρασκευή, με δεδομένο του Άρης δεν έχει κιόλας το Σαββατοκύριακο αγωνιστική υποχρέωση. Ναι, αλλά το παίξει είναι έτοιμος. Δεν είναι, δηλαδή προπονήσεις κάνει κανονικά. Είναι σε κατάσταση που έρχεται και μπαίνει κατευθείαν να παίξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη προσαρμογή στα δεδομένα. Απλά θα είναι ένα καινούριο περιβάλλον για τον Ιβοριανό, τον 30χρονο Ιβοριανό που τον είδαμε πρώτη χρονιά στην Ελλάδα παίζοντας με τον Όφη την περασμένη σεζόν. Και μάλιστα έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά που του έδωσε την μεταγραφή στην Super League, το Άλμα. Με τη Λαμία. Εντάξει, και επειδή λένε κάποιοι δεν παίζει με τη Λαμία και τα λοιπά, να καταλάβουμε έχει κάτι. Κάνει παιχνίδια, όχι δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει για βασικός. Ναι. Ένα γκολ όμως έχει βάλει σε 8 εμφανίσεις, σε 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η Λαμία είναι μια ομάδα που παίζει την κόντρα επίθεση. Δηλαδή, χθες έπαιζε με τον Καραγιάννη στα φορ. Ακόμα και στην έδρα της. Δεν ταιριάζει το στυλ του. Το στυλ του είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο Άρης. Δηλαδή ένα παίχτη να γεμίσει την περιοχή, να βοηθήσει με τα στημένα, να βάλει το κορμί του, να πιέσει τον αντίπαλο αμυντικό. Νομίζω ότι είναι ιδανικός για την, ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία, αλλά και στην Α' Εθνική όταν παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίας, αυτό το ψηλό κορμί κτλ. Ένας παίχτης που για τα δεδομένα του Άρη αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ιδανική περίπτωση για το φορ. Ναι, όχι, είναι μια περίπτωση, καταρχάς είναι εδώ. Έρχεται αμέσως, παίρνει το αεροπλάνο ή το αεροπλάνο. Το αυτοκινητάκι του και έρχεται κατευθείαν στην Θεσσαλονίκη και παίρνει μέρος στην προπόνηση. Δηλαδή, αφού περάσει από εξετάσεις, δεν είναι, είναι πολύ. Γίνεται όλο πολύ γρήγορα και άμεσα. Θα έχει να παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες ήταν στον πάγκο και από ό,τι, και από ό,τι λέει ο εκπρόσωπός του, μάλλον θα παίξει και την Τετάρτη στο κύπελο. Και ίσως τώρα να υπάρχει παιδιά για να μην το ξέρουμε, να μην το λένε και μια άτυπη συμφωνία. Ξέρουμε να παίξει την Τετάρτη τον κύπελο και να έρθει μετά. Και αν το δεις την Τετάρτη στη Βέρεια. Πόσο του μηνός είναι την Τετάρτη στη Βέρεια? Γιατί έχει μεταγραφές μέχρι πότε είναι. 31 δεν είναι. Πόσο έχουμε τώρα, 22. 22. 9 μέρες μιλάνε για τις μεταγραφές. Οπότε ό,τι είναι να κάνεις, θα πρέπει να το κάνεις στις επόμενες 9 είναι στα 30, μέρες. Είναι στα 30, έχει κλείσει τα 30. Από την... Είναι Ιβοριανός, από την Ακτή Λεφαντοστού είναι ο συγκεκριμένος και έχει παίξει σε Ακαδέμικα, Πορτιμονένσε, Σάντα Κλάρα και Κουβιλιά στην Πορτογαλία. Του ξέρει ο Σόουζα δηλαδή σίγουρα. Πάει να πάρει και πορτογαλικό διαβατήριο, λέει. Έχει παίξει και στην Κύπρο στην ΑΕΛΕ Μεσού και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά και πήρε μεταγραφή στη Δυναμό Τυφλίδας και πέρσι ήταν στον Όφη που μαζί με πρωτάθλημα και Κύπρο έβαλε 18 γκολ. Σε πόσες συμμετοχές? 28 νομίζω. Ένας παίκτης που ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα στον Όφη και ήταν πολύ βαρύ στην αρχή και τα λοιπά και λέγαμε ότι τους βρήκε αυτούς και τα λοιπά. Μάλλον είναι τέτοιο αυτό. Ναι, αλλά μετά που βρήκε τα πατήματά του και τα λοιπά, ένας παίκτης ο οποίος στη Β' Εθνική, εντάξει, για τον Όφη πέρσι ήταν πάρα πολύ καλός. Στο μεταξύ μας παιχνίδι, κάποιοι το θυμόντουσαν και όλες και τα λοιπά, έχει χάσει απίστευτα γκολ. Ναι. Έχει χάσει 4-5 μαλλιά. Θα μου πεις τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, λέγεται ότι είναι λίγο χασογκόλες. Ας είναι, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι. Άμα είναι να βάζει, φίλε, 18 γκολ σε 28 παιχνίδια. Εντάξει. Κοίταξε. Κακά τα ψέματα. Αυτή η ρέντα που έχει ο Μάνος. Μην μας συνεχίσετε. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα που κάνει είναι αδιανόητο. Shoot goal. Shoot goal. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Θα μου πεις τώρα, πήρε το Βαφέα που τον ήθελες κι εσύ. Δανεικό μεν από τον Απόλλωνα. Σας λέγαμε για την περίπτωση αυτή. Εδώ και πόσο καιρό παίκτης ήταν σε επικοινωνία με τους με Ισπανό και Μυροφορίδη, γιατί ήθελε να φύγει από τον Απόλλωνα επειδή δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Ένα παιδί το οποίο ήταν εδώ, είναι εδώ από τα μέρη μας, Ευωσμιώτης, έπαιζε πέρσι στον Αγροτικό Αστέρα και διαλύθηκε φυσικά ο Αγροτικός Αστέρας και έφυγε και πήγε στον Απόλλωνα Σμύρνης το καλοκαίρι, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Εξελίξιμος ταλαντούχος, καλός ποδοσφαιριστής και με προοπτική, όπως σας λέγαμε. Και αυτό το παιδί περίμενε εδώ και πόσες μέρες τον Άρη με πολύ λίγα χρήματα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, οι απαιτήσεις του είναι και γι' αυτό τον πήρε και Όφη, έστω δανεικό. Αλλά είχε δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή και το όνομά του χωρίς να υπάρχει λόγος. Καλά, εγώ σκέφτομαι και άλλα πράγματα τώρα. Ότι σε εμάς ο Απόλλωνας δεν τον έδινε. Μπορεί.
Λόγω Μυροφορίδη, Κασναφέρη, τον τρόπο που φύγανε. Ναι, ήταν η επικοινωνία που υπήρχε, ήταν χωρίς να βγει προς τα έξω. Αφού το βγάλανε. Και όταν ξαφνικά βγήκε προς τα έξω. Και αυτό το βγάλανε τελικά. Τότε χάλασε. Δεν έγινε δηλαδή όσο προσεκτικά θα έπρεπε να γίνει η ιστορία αυτή. Και δεν το βγάλανε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Στην Αθήνα το βγάλανε. Το ρεπορτάζ του Απόλλωνα το βγάλε. Μπορεί να το βγάλει ακριβώς για αυτό το λόγο, ρε φίλε. Ακριβώς για να χαλάσει. Για να μην τον αφήσουν να έρθει στον Άρη. Και το δίνει δανεικό, σου λέει αυτό που είπες είναι διεθνής με την Ελπίδα κτλ. Σου λέει γιατί να το δώσω. Α, πάνε παίξει 6 μήνες. Εντάξει, όφη πήρε τον Τίνα. Περνάει και δεν ακουμπάει από τα πέρα και δεν ακούμπησε από τα τρίκαλα. Πήρε την Τίνα Μαχαίρα, πήρε τον Βαφέα και πήρε και τον σήμερα Αργυρόπουλο. Τον Αργυρόπουλο. Το παλιό μπακ του Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, έχει 24 ποδοσφαιριστές με αυτούς τους 4 τώρα, παιδιά. Έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει παίκτες στο ρόστερο ο Παπαδόπουλος γιατί παίζουν στα τελευταία παιχνίδια οι 13, 14, 15 παίκτες αυτοί και έχουν. Ο Λεάλ, γεια σας. Τραυματίστηκε. Ναι, και έχουν φτάσει στα όρια τους. Το γεγονός ότι δεν έχει, μάλιστα όσοι παρακολουθήσατε χθες το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου, αναγκάστηκε και στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε ο Παπαδόπουλος παίζοντας με τρεις πίσω, διότι δεν έχει εξτρέμ. Και έπαιξε με τους δύο μπακ, οι οποίοι παίζουν όλη την πλευρά. Εντάξει, το έχει περιορισμένες επιλογές. Και έπρεπε να βάλει παίκτες οπωσδήποτε για να έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επαναπαυτούμε. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Διάβαζα πριν κάτι σχόλιο από κάτω. Ο Όφη λέει δεν θα ξαναχάσει. Κάτσε, ρε φίλε, πώς δεν θα ξαναχάσει ο Όφη. Τι ακαπά, αγοράζει τα παιχνίδια, δεν είναι για τους πλήρως, απλήρω την όλη. Και αυτό είναι και ένα ακόμα στοιχείο. Λέει ότι εμείς έχουμε οικονομικά προβλήματα κτλ. Τα έχουμε πει τα θέματα του Άρη. Αλλά σε ένα βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά το φετινό το ρόστερ είναι μια χαρά. Οκ, okay, κάποιοι από πέρσι έχουν να παίρνουν, έχουν λαμβάνει. Τα έχουμε πει και πώς θα κυλιστούν για τα επόμενα. Αλλά μην τρελάθουμε, μην πάντα τα βλέπουμε όλα αρνητικά σε εμάς και όλα θετικά στους άλλους. Να τα τρίκαλα. Που θα τα παίρνανε όλα τα μάτια. Εντάξει, η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια κοιλιά, έχει μια κάμψη στην απόδοσή της. Η εικόνα της δεν είναι καλή. Κακά τα ψέματα. Δεν θέλει εφησυχασμό. Ίσως και αυτή η χαλαρότητα νομίζω έκανε πάρα πολύ κακό στην ομάδα. Και είναι λάθος νοοτροπία για μένα ξεκάθαρα. Τώρα όποιος την πέρασε ή την άφησε να επικρατήσει στα αποδυτήρια έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει από τη 10η αγωνιστική. Και η ομάδα πρέπει αυτή τη στιγμή να, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, να κάνει το αυτονόητο, το απόλυτο, για να μπορέσει εκμεταλλευόμενη κάποια στραβοπατήματα της Παναχαϊκής και του Όφη να ξανανοίξει λίγο τη διαφορά και να αποκτήσει μια ασφάλεια από τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Και παράλληλα να γίνουν και κάποια δύο κινήσεις, όπως είπαμε, για να ενισχυθεί το ρόστερ της ομάδας. Και όταν ξεκινάει μετά ο δεύτερος γύρος, Παναχαϊκή πάει στα Τρίκαλα, πάει στην Καλαμαριά. Παίζει με την Καλαμαριά, πάει στη Δράμα, ο Όφη τα ίδια. Και εσύ εκεί στο ξεκίνημα έχεις τα Τρίκαλα μέσα και τη Δράμα μέσα. Και την Πάτρα έξω. Και την Παναχαϊκή έξω. Για να τελειώσεις πλέον την όλη φάση. Πρέπει να είσαι σοβαρός. Πρέπει να παρουσιαστείς επιτέλους σοβαρός. Και να σοβαρευτείς και να ενισχυθείς. Για να είσαι σοβαρός. Αυτά είναι ολίγης για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Για πρώτη φορά υπήρξαν και αποδοκιμασίες. Υπήρξαν αποδοκιμασίες και νομίζω είναι απόλυτα λογικές. Απλά εντάξει, θέλει παιδιά και λίγο ψυχραιμία και θέλει και λίγο στήριξη η ομάδα, θέλει ενίσχυση. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν ξέρω, η διαχείριση στην πίεση στον Άρη δεν γίνεται πάντα με τον ιδανικότερο τρόπο. Δυστυχώς. Δεν γίνεται με κανένα τρόπο, μάλλον, για να είμαι πιο σωστός. Και δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, γι' αυτό καλύτερα να μην συμβεί. Να πάρει η ομάδα αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά της άμεσα τουλάχιστον και τη βοηθάει το πρόγραμμα τώρα να αποκαταστήσει λίγο τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, απεριμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και αν ολοκληρωθεί η κίνηση με το ΒΟΟ και αν θα μπορέσει ο Άρης να πάρει. Εγώ θεωρώ, εξακολουθώ να θεωρώ και να λέω ότι η ομάδα θέλει και άλλο παίκτη. Και όχι μόνο το ΒΟΟ, αν καταφέρει και τον πάρει. Θα μπορεί να πάρει και άλλο νέο. Εκεί. Μέσω επιθετικό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Εμένα ο Χαντί δεν θα με χαλούσε. Καθόλου. Ο Χαντί. Ναι. Ο Χαντί. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Στο ένα κλειδί δεν ήρθε. Δεν βλεπότανε. Δεν βλεπότανε. Τον έστειλε πίσω ο Ηρακλής με πανηγυρίζοντας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Είναι και η απαιτήση, φίλε, που έχει μια ομάδα. Ενημέρωση ΚΑΕ. Κάτι είναι αυτό. Ενημέρωση ΚΑΕ.
Με ποιον παίζουμε, από την Τουρκία είναι η Μπεσίκτας ή από την Ιαπωνία, ρε φίλε. Γιατί, τι είναι. Μπεσίκτας Σόμπο Τζαπάν. Τι, κορυφό Ιαπωνέζο. Ναι. Ο Γιάννης Αθηναίος συμμετείχε σε ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος, μάλιστα. Εδώ ένας φίλος, περίμενε, με προτρέπει να πω για την εκπληκτική απόδοση του Λότα. Θα ακούσω πρώτα Αλέξη Αβόπουλο τι έχει να πει και μετά θα πω. Διφορούμενες οι απόψεις για τον, για τον Λότα. Διφορούμενες οι απόψεις. Κοίτα, αυτό που έκανε σε μια-δύο περιπτώσεις, δηλαδή το να παίξει την μπάλα κάθετα και στην πλάτη της άμυνας του, του Καραϊσκάκη, το έκανε σε δύο νομίζω, τρεις περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει και το περιμένεις από το συγκεκριμένο. Όπως επίσης μου άρεσε που σε δύο-τρεις περιπτώσεις τον είδα να κάνει και τάκλιν, δηλαδή να κλέβει δύο μπάλες και να βγαίνει η ομάδα στην κόντρα. Αλλά εκείνο που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι και τον κόσμο ενόχλησε είναι αυτό, αυτό το ράθιμο στυλ που βγάζει, ρε παιδί μου, που έχει. Αυτό το... Σου δίνει την αίσθηση, ρε παιδί μου, ώρες-ώρες ότι βαριέται. Δεν ξέρω, δηλαδή έχει αυτό το στυλάκι που δεν συνάδει με την ομάδα στην οποία αγωνίζεται γενικά. Με το... Δεν έχει την ένταση, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του που θα περίμενες από, από ένα ποδοσφαιριστή. Είναι στο 40. Ναι. Ήδη αρχίζει το τσουκμούκο ο κόσμος. Έτσι. Και, του, και έχει εκεί πέφτουν δυο πάνω του και του κλέβουν την μπάλα. Ναι. Του παίρνουν την μπάλα και αυτός σταματάει και ενώ τρέχει κόντρα επίδεση ο Καραϊσκάκης στο πρώτο μήχρονο, σας περπατάει. Ναι, αυτό ήταν το μεγαλύτερο αυτό του θέμα. Αυτό είναι που τρελαίνει τους πάντες με τον συγκεκριμένο. Αλλά αυτό εμείς το είδαμε χθες. Βέβαια να σου πω κάτι. Ο προπονητής επειδή, επειδή ρώτησα και το έψαξα γιατί θέλω να ρωτάω και να πριν πω εγώ κάτι. Αυτό, παιδιά, είναι το στυλ του από ό,τι μου είπανε και στις προπονήσεις. Συγγνώμη, αλλά γιατί τον βάζω να παίξει, ρε φίλε, τότε. Άστο το παιδί. Εντάξει, δεν μπορεί. Άστο, παίξει στη Σπάρτη. Παίξει, άστο να γίνει ακό στη Σπάρτη, στον Καραϊσκάκη. Δεν μπορεί δεν να παίξει τον Άρη. Δεν μπορεί παιδιά, αυτό είναι το στυλ του. Δεν μπορεί να τον κρεμάσουμε. Ποιότητα έχει και φάνηκε σε δύο-τρεις περιπτώσεις, την έδειξε. Πολύ ωραία. Ειδικά με την κάθετη που βγάζει στο πρώτο ημίχρονο. Έχει το παιδί, το έχει αυτό. Μην βγάλει το βουό εκεί την κάθετη να το καρφώσει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Αλλά έχει αυτό το, το θεματάκι τακτικά και. Ειδικά μεσοαμυντικά που δεν, που δεν συνάδει γενικότερα δεν, δεν βγάζει αυτή την ένταση ρε παιδί μου που περίμενες από τον παίκτη γι' αυτό και νομίζω ότι δυσανασχέτησε ο, ο κόσμος με το συγκεκριμένο γι' αυτό δεν βγάζεις τον Μουμίν τον αφήνεις πίσω, αφήνεις τον Ιτζόγλου βάζεις τον Λότα okay, σε ρόλο δεκαριού γιατί ο Λότας όταν χάνει την μπάλα φίλε σταματάει εσύ όπως ο προπονητής πρέπει να το ξέρεις και τρέχει ο Μουμίν και κόβει. Γι' αυτό δεν κάνεις τρεις αλλαγές. Γιατί είναι τρεις οι αλλαγές στην ουσία, όπως σας είπα πριν. Κατέβασες πιο κάτω τον, τον Ιτζόγλου. Κατέβασες πιο κάτω τον Παυλίδη και είχες τον Λότα. Που δεν μαρκάρει όμως. Ο Παυλίδης ποτέ δεν ήταν αμυντικογενής. Γι' αυτό ήταν αυτό. Χάσαμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Και όχι μόνο το ημίχρονο. Δεν τον βγάζεις το ημίχρονο, τον έβαλες το 60. Αυτό πάλι γιατί. Τι περίμενε. Να μπει μέσα και να αρχίσει να τρέχει. Δεν ξέρω τον είδες που κοιτούσε συνέχεια τον πάγκο. Ο Λότας. Το πρόσεξες. Που κοιτούσε συνέχεια τον πάγκο γιατί νόμιζε ότι στην επόμενη φάση τον βγάλει. Ναι. Το καταλάβαινα από τη δυσφορία. Μα είναι και αυτό ρε παιδί μου. Όπως στον Άρη παίζει. Ο οποίος Λότας πέρσι ήρθε με τη Σπάρτη και έκανε όργια. Ναι. Όργια. Γιατί ήταν απελευθερωμένος. Ένα μάτς που δεν. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Και για τον Λότα και για τον οποιοδήποτε το άλλο. Το που λέει ναι. Αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή πέρα του ΒΟ. Δεν ίσως. Το αποκλείομαι. Ίσως. Εγώ λέω ότι πρέπει τώρα το αν θα γίνει, δεν θα το αποφασίσω εγώ, ούτε ο Χρήσανθος. Το ότι υπάρχει εισήγηση γενικότερα να γίνει ακόμη μία, έχει γίνει και είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται μία ακόμη κίνηση, ειδικά στο θέση του επιτελικού μέσου. Θα γίνει προσπάθεια τώρα, αν θα υλοποιηθεί ή όχι, μία δεύτερη. Κάτσε κατά να γίνει πρώτη πρώτα. Ναι, γιατί τον είδαμε, ακόμη δεν τον είδαμε, τον βαφτίσαμε τον Γουόπεκ του Άρη. Είναι όμως, επαναλαμβάνω, σας είπαμε το ρεπορτάζ πως έχει με το ΒΟ και γιατί μας κάνει έτσι λίγο αισιόδοξους ότι μπορεί να γίνει τελικά αυτή η προσθήκη. Πέμπτη ή Παρασκευή θα ξέρουμε και το ΒΟ. Ναι, τώρα δεν έχουμε ελπίζουμε να γίνει όντως γιατί δεν θα υπάρχει και εναλλακτική επιλογή, παιδιά, τότε, αν περάσουν οι μέρες εκείνες. Ο Καπνιδουό. Ναι. Ο φίλος 700 λέει: Χρήσανε αυτός που κάθεται στον πάγκο δεν κάνει για τον Άρη. Μια άποψη του φίλου του 700. Η αλήθεια είναι ότι ο Σπανός ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, σε κάποια παιχνίδια έχει κάνει λαθάκια. Ως λάθη. Δηλαδή για μένα. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που τα άκουσε από την κερκίδα. Φαντάζομαι και ο ίδιος
θα έχει καταλάβει ότι. Και με το Αίγιο, απλά δεν ήταν εκεί. Ναι, απλά θα έχει καταλάβει πλέον ότι εντάξει, είναι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τη μεγαλύτερη από όσους έχει εργαστεί μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω ότι είναι χαζός, το έχει καταλάβει. Τουλάχιστον αυτό μας έδειξε με τα όσα έλεγε και τα όσα εξακολουθεί να λέει από το ξεκίνημα της περίοδου. Απλά και ο ίδιος πλέον θα καλείται αφενός να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, να βρει ποιο είναι το πρόβλημα και αφετέρου, δεν ξέρω, τις επιλογές του, να πορευτεί με αυτούς που πιστεύει, με αυτούς που νομίζει ότι θα τον βοηθήσουν, χωρίς ούτε να επηρεάζεται, ούτε να προχωράει σε. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό, γιατί τον άκουσα που είπε. Ότι είπανε και τα λοιπά, η πίεση, αρκετοί λέγανε να βάλουμε το Λότα. Τίποτα. Ο προπονητής θα ακούει τα ραδιόφωνα. Ο προπονητής είναι, αποφασίζει και αυτό που θέλει να βάλει, να τον βάλει. Τελείωσε. Και θα κριθεί μετά, όπως κρίθηκε χθες που έκανε, που έβαλε και δεν δικαιώθηκε. Και να σου πει κάτι ακόμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ούκο λίγοι είδα εξυπνάκιδες στα Facebook και τα λοιπά. Βάλε ρε το Λότα μέσα και τα λοιπά. Τώρα θα βγουν να πούνε ότι ο Λότας που βάλαμε μέσα δεν τράβηξε καθόλου. Όχι. Θα προτείνουν τον επόμενο παίκτη. Βάλε εκείνον, βγάλε τον έναν, βάλε τον άλλον. Δεν πρέπει όμως ο προπονητής να επηρεάζεται από το τι λέει η κερκίδα. Όχι, από κανέναν δεν πρέπει να επηρεάζεται. Και να κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο με αυτά που βλέπει στις προπονήσεις. Αυτοί που είναι καλύτεροι να παίζουν. Αν πρέπει κάποιοι να μην παίζουν, να μην παίζουν. Αν πρέπει κάποιοι να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε στο σπίτι τους. Οτιδήποτε κρίνει και θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι προς το συμφέρον της ομάδας και θα βοηθήσει να αλλάξει η εικόνα στα επόμενα παιχνίδια. Και εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Να μην έχει και αιμονές. Γιατί με τον Καπνίδη μου φτάνει σε σημείο αιμονής. Δηλαδή και τον Μπαρκάν ακόμα τον έβαλε. Ναι. Του έδωσε τις ευκαιρίες. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό με τον Καπνίδη φτάνει σε σημείο αιμονής. Εντάξει. Άσε και δύο. Στο τέλος θα νομίζει ότι ο Κάσο ότι έχουμε και τίποτα με το παιδί που είναι μια χαρά και συνεπής επαγγελματίας είναι το παιδί και αθλητής είναι και τα πάντα. Α, δεν είσαι ντερφόρε, παιδί φίλε. Εντάξει. Άστο να και μια εβδομάδα έξω. Δεν πειράζει. Πάρ τον Αντών και δώσ' του μια ευκαιρία. Και το λέω εγώ που στα πρώτα παιχνίδια, από τους δύο μου έλεγα Διαμαντόπουλος, θα έλεγα Διαμαντόπουλος ασυζητητή. Τι να κάνουμε τώρα, είναι σε πτώση ο άνθρωπος. Παίζω χωρίς εντερφόρ. Αυτά νομίζω το εξαντλήσαμε, το αναλύσαμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις, κυρίως τις μεταγραφικές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Την Πέμπτη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για τον Άρη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι. Γυρίζουμε και έχουμε μπάσκετ. Έχουμε στα Σκαριά συνάντηση Λάσκαρη Αρβανίτη. Μιλάμε για πολύ σημαντική συνάντηση. Μιλάμε για εξελίξεις τουλάχιστον σε επίπεδο της συνάντησης αυτής μετά από πάρα πολύ καιρό. Κάτι κινείται στον μπασκετικό Άρη, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέγαμε τι γίνεται κτλ. Για μένα έπαιξε ρόλο η παρουσία των μελών του Athens Club και στον κύριο Παπακυριάκη και στο σπίτι του Νίκου Λάσκαρη. Αλλά όλα αυτά μετά το break. Συνεχίζουμε και πάμε μπασκετικά μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί και εκεί έχουμε αρκετά θεματάκια, θεματάρες, όχι θεματάκια, είναι η αλήθεια. Με τον Νίκο Λάσκαρη να γίνεται πλέον αποδέκτης και ο ίδιος έντονων αποδοκιμασιών κατά το σπίτι του στην Αθήνα. Βέβαια δεν βγήκε να αντιμετωπίσει τους φίλους του Άρη από την Αθήνα, που πήγαν να του εκφράσουν τα παραπάνω και να του ζητήσουν ειρηνικά, νομίζω, απόλυτα να αποχωρήσει από την ομάδα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι έχει απολέσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα, νομίζω, η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Φάνηκε και το Σάββατο στο γήπεδο όταν τ' άκουσε ο αδερφός του, ο τεταλμένος σύμβουλος, ο Μάνος ο Λάσκαρης, ο οποίος δεν φταίει και απόλυτα, βέβαια, για όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων από εδώ και πέρα. Υπάρχουν δύο πόλοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί για αυτή την επόμενη μέρα και το πρώτο ραντεβού που κλείστηκε είναι αύριο στην Αθήνα μεταξύ του Λευτέρη Αρβανίτη και θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγο, τώρα τον έχουμε. Ναι, ο Γιάννης ο Παραπονιάς πρέπει να είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στην Κύπρο. Για πες μας, τι γίνεται τώρα. Άντε, καληνύχτα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη συνάντηση που επίκειται ανάμεσα στον Λευτέρη Αρβανίτη και τον Νικολάς, καρύ, να σε διακόψω, να το πάμε, ναι, μετά αυτό. Να πάρουμε, να κάνουμε ένα-δύο λεπτά, να τα δέσουμε λίγο το τι έγινε εντάχει, να μας τα πεις, τι έγινε, τι θα έβλεπε ίσως παρόν στο γήπεδο. Με αποδοκιμασίες, ναι, αποχώρηση Μάνου Λάσκαρη, τις εξελίξεις με συζήτηση Athens Club με Παπακυριάκη και μετά με παρουσία στο σπίτι του Νίκου Λάσκαρη και μετά να πάμε στο επόμενο.
Ναι, βεβαίως. Εγώ πήγα να ξεκινήσω από τα πιο φρέσκα, αλλά καλύτερα να κάνουμε έτσι, να δώσουμε έτσι μια συνολική εικόνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον, η ομάδα παρουσίασε ακόμη μια φορά κακό αγωνιστικό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα από τον Κολοσσό, την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό, με 72-86. Αυτή λοιπόν η κακή αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη μέσα στο παρκέ ήταν εκεί στα γόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής του κόσμου, ο οποίος ξέσπασε δικαιολογημένα κατά της διοίκησης Λάσκαρη. Όλο το γήπεδο αποδοκίμαζε και φώναζε συνθήματα εναντίον του μεγάλου μετόχου της ΚΑΕ. Με αποτέλεσμα, 6,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα γενό, η ομάδα έκανε την προσπάθειά της για να επιστρέψει δυναμικά στην διεκδίκηση της νίκης. Οι αποδοκιμασίες προς τον εντεραλεμένο σύμβουλο της ΚΑΕ, τον κύριο Μάνο Λάσκαρη, έγιναν πάρα πολύ έντονες και τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Και κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του, ο κύριος Μάνος Λάσκαρης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του Άρη, οι οποίοι εν χορό αποδοκίμαζαν και φώναζαν συνθήματα κατά της ΚΑΕ, μην μπορώντας να βλέπουν άλλο την ομάδα τους έτσι να κατρακυλάει ακόμη περισσότερο με μία ακόμη ντροπιαστική ήττα. Γιατί τώρα χάνει ο Άρης στην έδρα του στο Παλέ 14 πόντους από τον Κολοσσό, είναι ντροπή. Αυτό είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Συν τα όσα είχαν προηγηθεί σε αγωνιστικό επίπεδο τις προηγούμενες ημέρες, με την αποχώρηση του Βασιλόπουλου, με την ντροπιαστική ήττα μέσα στη Βόνη, με την ήττα μέσα στο Ρέθινο σε ένα μάτσο που η ομάδα θα μπορούσε να το είχε κερδίσει, και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της αστάθειας και της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί λόγω της διαχείρισης από την διοίκηση Λάσκαρη, και ουσιαστικά αυτή την αδιαφορία που δείχνει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ απέναντι στην ομάδα. Ήταν λογικό και επόμενο ο κόσμος να αντιδράσει, να ξεσπάσει και να στείλει έτσι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, δεν πάει άλλο και κάτι πρέπει να αλλάξει. Ήταν ένα μήνυμα αυτό που εστάλει στον μεγαλομέτωχο, στον κύριο Νικό Λάσκαρη, και μάλιστα την ημέρα του αγώνα, το Σάββατο δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, λίγη ώρα αργότερα, πληροφορηθήκαμε ότι υπέβαλε την παραίτησή του και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Παπακυριάκης, ο οποίος μάλιστα είναι και στενός συνεργάτης του κυρίου Νίκου Λάσκαρη, μετά από επίσκεψη των φίλων του Άρη, του Athens Club, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι του κυρίου Παπακυριάκη και ζήτησαν εξηγήσεις για όλη αυτή την κατάσταση, για όλη αυτή την πολύ κακή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τόσο μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Ήταν ξεκάθαρη η φίλη του Άρη, του είπαν του κύριου Παπακυριάκη ότι εδώ και ένα χρόνο λες ότι θα παραιτηθείς, αλλά συνεχίζεις και υφίστασε την ΚΑΕ. Σήμερα θα υποβάλεις την παραίτησή σου, και όντως αυτό έπραξε ο κύριος Παπακυριάκης με τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Νικολάσκαρη, που υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη, γιατί υπενθυμίζω, παιδιά φιλιοκρατές, ότι και τον περασμένο Σεπτέμβρη είχε προβεί σε μια ανάλογη ενέργεια ο κύριος Παπακυριάκης, αλλά λίγες μέρες αργότερα, λίγες εβδομάδες αργότερα, είχε ανακαλέσει και βρεθεί και πάλι και είχε αναλάβει την ούτα κοντά του ως αντιπρόεδρος της ΚΑΕ. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι οριστική η απόφαση του. Εχθές, όπως πληροφορηθήκαμε, και μάλιστα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook του Aris Athens Club, μέλη του συνδέσμου επισκέφθηκαν τον μεγαλομέτωχο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Νίκο Λάσκαρη, στο σπίτι του. Επεδίωξαν έτσι μια συνάντηση μαζί του για να συνομιλήσουν, για να κάνουν μια κουβέντα για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και να του στείλει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και ουσιαστικά απαιτώντας την απεντλογή του
από την διοίκηση της ΚΑΕ. Βέβαια, ο κ. Νίκολας Λάσκαρης δεν κατέβηκε στην είσοδο της οικοδομής όπου διαμένει για να μιλήσει, για να συνομιλήσει με τους οπαδούς του Άρη, με τους φίλους του Άρη, οι οποίοι πέταξαν fake volant, τα οποία έγραφαν «Λάσκαρη φύγε από τον Άρη», ήταν σαφές το μήνυμα, ενώ έγραψαν και κάποια συστήματα στους γύρω τείχους, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία τους να απεμπλακεί ο μεγαλομέτοχος από την ΚΑΕ. Αυτά έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σημαντικές εξελίξεις, σημαντικές ενέργειες που δρομολογούν εξελίξεις, και πλέον φτάνουμε στο σημείο, στο σημερινό ρεπορτάζ, όπου αναφέρει ότι ο κύριος Λευτέρης Αρβανίτης, μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Νίκο Λάσκαρη, θα κατέβει αύριο στην Αθήνα. Εδώ είναι το σημαντικό. Εδώ είναι η εξέλιξη νεότερη που υπάρχει από σήμερα το μεσημέρι, έτσι. Σωστά, ναι, το σημερινό ρεπορτάζ. Για πες μας. Μετά από τηλεφώνημα, λοιπόν, που δέχθηκε ο Λευτέρης Αρβανίτης από τον Νίκο Λάσκαρη, του ζητήθηκε του παρεπιθέντος Προέδρου από το Σεπτέμβριο της ΚΑΕΑΡΙΣ να κατέβει κάτω στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τον Νίκο Λάσκαρη την επόμενη μέρα της ομάδας και πώς και το τι πρόταση έχει να του κάνει ο Λευτέρης Αρβανίτης, προκειμένου να μπορέσει έτσι η ομάδα κάπως να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη και να γίνουν κάποια βήματα μπροστά. Έχουμε, ναι. Έχουμε ναι. Ενημέρωση για το τι σκέφτεται ο κύριος Αρβανίτης, γιατί είδα και ένα ρεπορτάζ σου χθες στο Λαμπαοτάρης. Ο κύριος Αρβανίτης, η αλήθεια είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει ένα κύκλο επαφών, είναι σε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι αυτή τη στιγμή να μπουν στην ομάδα και να βοηθήσουν έτσι προκειμένου να διευκολύνουν κάπως τα πράγματα, να βοηθήσουν, όταν λέμε να βοηθήσουν εννοούμε οικονομικά, να μπουν δηλαδή κάποια κεφάλαια, να μπουν κάποια χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να λύσουν κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσα επίλυσης. Αναφέρομαι στις προσφυγές, αναφέρομαι σε άλλες υποχρεώσεις που έχει η ομάδα και τη βαραίνουν. Έχει κάνει λοιπόν αυτές τις επαφές του ο κύριος Αρβανίτης. Αν θυμάστε και το καλοκαίρι, όταν πάλι τα πράγματα ήταν σε πολύ άσχημο στάδιο και η μία προσφυγή από τους παίκτες της περσινής χρονιάς διαδέχονταν η μία την άλλη, ο κύριος Αρβανίτης είχε πει πως έχει συγκεντρώσει μια ομάδα ανθρώπων, 5 στον αριθμό, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν από 100.000 ευρώ το καθένας, προκειμένου να κάνουν έτσι μια ταμιακή διευκόλυνση στην ΚΑΕ, ώστε αυτή να μπορέσει να αποπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις της και να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα όσον αφορά τους παίκτες και τις υποχρεώσεις και τα χρήματα που είχαν αυτοί λαμβάνει από την περσινή χρόνια, από την περσινή χρήση. Δύο από τους 5 ανθρώπους οι οποίοι και τότε δέχτηκαν την κρούση από τον κύριο Αρβανίτη είναι στο σχήμα το οποίο ετοιμάζει ο παρελθυντής πρόεδρος της ΚΑΕ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αριανοί, οι οποίοι είναι για αυτοί διατεθειμένοι να μπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή και να βοηθήσουν την ομάδα να επανήλθει σε ασφαλή μονοπάτια. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά θα προτείνει αύριο στον κύριο Νίκο Λάσκαρη ο κύριος Αρβανίτης είναι να δοθούν οι μετοχές αυτή τη στιγμή σαν ενέχειρο είτε στον ίδιο τον Λευτέρη τον Αρβανίτη, είτε σε έναν δικηγόρο κοινής αποδοχής με ένα ανέκλητο πληρεξούσιο, να δημιουργηθεί ένα διοικητικό συμβούλιο καινούριο που θα απαρτίζεται από τους ανθρώπους τους οποίους θα επιλέξει ο κύριος Αρβανίτης, και αυτό το ΔΣ θα τρέξει την ομάδα, θα λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ώστε να επιληθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, χωρίς να περιμένει την έγκριση του μεγαλομετόχου, χωρίς να περιμένει τη σύμφωνη γνώμη του μεγαλομετόχου, να μην γίνεται δηλαδή αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Για να πάρθει μια απόφαση έπρεπε να περάσει από πολλά στάδια, να φτάσει τελικά στον Νίκο Λάσκαρη,
και ο μεγαλομέτωχος εν τέλει να δώσει την έγκρισή του για το αν θα προχωρήσει κάτι ή όχι. Αυτή η χρονοτριβή δεν θα υπάρχει, καθώς η ομάδα χρειάζεται άμεσα λύσεις, η εταιρεία χρειάζεται άμεσες λύσεις προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει και να πεντλακεί από όσα προβλήματα τη βαραίνουν. Θα το προτείνει αυτό ο κύριος Αρβανίτης τον κύριο Λάσκαρη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για το αν το δέχεται. Υπάρχει ναι. Και το άλλο έτσι, concept, να το πω κάπως έτσι, το είπε ο κύριος Παπακυριάκης περί κυρίου Σωστά. Καπάζογλου και κυρίου Ζουλιάμι. Το Καπάζογλου το είπε, το Ζουλιάμι δεν το είπε, το λέμε εμείς. Ναι. Ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου, εντάξει, είναι γνωστός στο χώρο, είναι manager παικτών. Εντάξει, δεν ξέρω το κατά πόσο υπάρχει προοπτική και από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήδη έχει υπάρξει η συζήτηση του κυρίου Λάσκαρη με αυτήν την πλευρά και δεν τα έχουν βρει. Και γι' αυτό καλεί και τον Αρβανίτη. Εκτός αν καλεί τον Αρβανίτη για να ζυγίσει και τις δύο. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να μην προχωρήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση από εκείνη την πλευρά δεν φαίνεται να προχωράει, δεν φαίνεται να ικανοποιήσει αρκετά τον Νίκο Λάσκαρη. Και επειδή ακούω και διαβάζω διάφορα και από συναδέλφους ότι να μην βιαζόμαστε, το θέμα Καπάζογλου δεν είναι φήμη. Δεν το γράψα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλο. Το είπαν επίσημα χείλη. Το είπε ο κύριος Παπακυριάκης, τα μέλη του Athens Club τον επισκέφθηκαν και υπάρχει ηχητικό. Έχουμε πρόταση από τον κύριο Καπάζογλου. Τώρα, αν προφανώς δεν ήθελε η πλευρά του κύριου Καπάζογλου, επειδή είναι μάνατζερ, να βγει το όνομά του προς τα έξω και ήθελε να μπει μπροστά ο κύριος Ζουλιάμης ή οποιοδήποτε άλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι ενώ το λέει επίσημα ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, θα πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να εξυπηρετήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί αν υπάρχει ένας μάνατζερ που συμμετέχει, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να το ξέρουμε ότι είναι. Και μάλιστα Παναγιώτης είναι και από εδώ, Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κανένας άγνωστος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι όσοι είμαστε χρόνια. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον Παναγιώτη και στο Μέτρο Σπορ. Έχω συνεργαστεί μαζί του. Ξέρω ο Αλέξης αν είχε συνεργαστεί και ήταν δημοσιογράφος. Έχω συνεργαστεί μαζί του και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Από δημοσιογράφος έγινε στην εξέλιξη μάνατζερ του Σλούκα, του Σοφοκλή Σκοτσιανίτη. Στον Άρη, οι τελευταίοι παίκτες που είχε. Νομίζω είναι ο Μπάκνερ και ο Μπένσον. Ο Μπάκνερ μας έκανε και μια πολύ ωραία προσφυγή. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Ζάρας που πήγε, έκανε την προσφυγή του και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται. Εκτός αν λέει ψέματα ο κύριος Παπακυριάκης. Δεν νομίζω να είπε ψέματα. Του ήρθε, δηλαδή ξαφνικά του ήρθε ένα όνομα μάνατζερ στο μυαλό και να το είπε. Προφανώς έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις. Έτσι. Άρα δεν είναι φημολογία αυτό. Δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ το όνομα Καπάζογλου. Είναι προϊόν λεγόμενων του αντιπροέδρου της ΚΑΕ. Για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς ακούει και τι ακριβώς διαβάζει. Τώρα, αν δεν θέλανε να βγει προς τα έξω το όνομα του Καπάζογλου και το όνομα Παπακυριάκη, θα παράπονα στον κύριο Παπακυριάκη. Όχι σε εμάς. Εκτός αν θέλουν κάποιοι να το αποκρύψουμε, ότι δεν είναι. Και αν δεν είναι, να γίνει να το διαψεύσει. Να πει λέει ψέματα ο κύριος Παπακυριάκης, εγώ δεν έκανα καμιά πρόταση. Τι είναι αυτά που λέτε. Βέβαια, εδώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν έχεις παίκτες στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, οτιδήποτε άλλο, το καταλαβαίνω εγώ. Προφανώς και δεν θέλεις να λέγεται ότι πας να αναλάβεις τον Άρη. Εκεί είναι δηλαδή προφανώς το όλο θέμα. Αλλά παιδιά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε κανέναν. Ναι. Ο Άρης μας νοιάζει. Δεν μπορεί να μείνει κρυφό κάτι τέτοιο από τη στιγμή που υπάρχει η εμπλοκή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Βρε, κρυφό μπορεί, Γιάννη μου, κρυφό μπορεί να μείνει. Μπορεί να μπω μπροστά εγώ και εσύ και να μην φαίνεται κανένας από πίσω, ενώ υπάρχει άλλος από πίσω. Αλλά όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος ΚΑΕ και το λέει, μετά εμείς θα είμαστε ένοχοι αν το θάψουμε. Φυσικά. Γιατί ξαναλέω, αν ήταν πληροφορία, θα σκεφτόμουν και εγώ αν θα το έλεγα ή θα το έγραφα. Γιατί δεν θα μπορούσα να το αποδείξω. Και ξέρεις, πολλές φορές υπάρχουν πραγματικά γεγονότα που μας λένε γιατί δεν τα είπατε. Δεν τα είπαμε γιατί αν βγούμε και τα πούμε. Θα υπάρξουν οι καλοθελητές 10, 20, 30, 40 άτομα που δεν θα μπορώ εγώ να το αποδείξω και θα βγω και χαμένος από πάνω. Γιατί τότε θα βγει ο Καπάζογλου και θα πει: Όχι, παιδιά, ποιος θα λέει αυτά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Άντε, εγώ να τα αποδείξω. Τώρα όμως λέει: Βγήκε ο κύριος Παπακυριάκης, είπε: Έχω πρόταση από τον Καπάζογλου. Δεν είπε από τον Ζουλιάμι, δεν είπε από 6 επιχειρηματίες. Τον Καπάζογλου είπε. Αν λοιπόν δεν είναι εμπλεκόμενος ο κύριος Καπάζογλου,
να πάει στον κύριο Παπακεριά και να του πει την αυτή και να βγάλει μια επίσημη δήλωση. Να ξέρουμε κι εμείς να μην τον εμπλέκουμε τον άνθρωπο, γιατί είναι μάνατζερ παικτών και του κάνει κακό αυτή η παραφιλολογία, αν είναι παραφιλολογία. Αν είναι πραγματικότητα από την άλλη, οφείλει να πάρει μια θέση ξεκάθαρη, γιατί δεν γίνεται να έχει τον Άρη και να έχει και παίκτη στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στο Λεβαδιακό. Που δεν έχει ο Κομπότης, αλλά τέλος πάντων. Άρα πάμε αύριο σε σημαντική συνάντηση Αρβανίτη-Λάσκαρη. Πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Λάσκαρης πήρε τον Αρβανίτη για μένα. Σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά. Κατόπιν τηλεφωνήματος του Λάσκαρη. Έτσι. Θυμίζω πριν 20 μέρες έχει βγει ο Παπακυριάκης και είπε πήρα τον Αρβανίτη χωρίς να το ξέρει ο Νίκος. Και πήρα μια πρωτοβουλία και μετά έβγαινε προς τα έξω ότι ο Νίκος δεν συμφωνεί με την πρωτοβουλία του Παπακυριάκη. Αλλά τώρα που σφίξανε τα γάλατα. Όχι ότι δεν συμφωνήσατε, ότι δεν ήταν ενήμερος καν. Ναι. Τώρα λοιπόν παίρνει ο ίδιος, γιατί στη Λεωφόρο Σοφία 49 πήγαν οι οπαδοί από κάτω. Γιατί στο γήπεδο υπήρξαν αποδοκιμασίες και φέρθηκαν εναντίον του αδερφού του. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι Τετάρτη δεν θα μπορούν να είναι κανένα στο γήπεδο. Το καταλαβαίνουν πλέον αυτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Η ανοχή του κόσμου τελείωσε. Οπότε κάτσε να πάρω τον Αρβανίτη που τα έχει ξανακάνει αυτά. Τα ακροβατικά να ξαναπροσπαθήσει να ξανασώσει την ομάδα που δεν τον ήθελα μέχρι πρότινος. Και αν θέλεις έτσι και μια δική μου τοποθέτηση, δεν ξέρω ποια είναι η πρόταση του κυρίου Ζουλιάμι, δεν ξέρω ποια είναι η πρόταση του κυρίου Αρβανίτη, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο κύριος Ζουλιάμις και ο κύριος Αρβανίτης είναι γνωστοί Αριανοί, γιατί ο κύριος Ζουλιάμις ήταν και μέλος της διοίκησης του Αρβανίτη. Έτσι. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να τα βρούνε και να κατεβούν όλοι μαζί, αφού λέει ο ένας έχω και ο άλλος έχω. Και να υπάρχει μια και σύμπραξη. Το αναγκαίο είναι είτε η μία είτε η άλλη πρόταση να διαθέτει παιδιά κάποια χρήματα. Διότι έτσι, οι ανάγκες της ομάδας είναι άμεσες. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ποιος είναι ο Αρβανίτης και τι έχει κάνει μέχρι τώρα και πώς έχει δοκιμάσει και έχει πετύχει. Αλλά αυτό που λέει ο Αλέξης, άμα ο Αρβανίτης έχει εμένα για χρηματοδότη και ο άλλος έχει τον Mr. Billionaire, ο Mr. Billionaire θα έρθει. Αν είναι ανάποδα όμως, πάλι θα πάμε προς εκείνη την πλευρά. Αλλά πάντα να διασφαλιστούν και πέντε πράγματα για τον Άρη. Και νομίζω ότι με όλα όσα έχω πει αυτό το χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι ο Άρης δεν μπορεί. Πες μου, εσύ Γιάννη, πώς τη λένε μια ομάδα στη Σερβία, που την έχει ένας Σέρβος μάνατζερ εκεί πέρα, πώς τη λένε, η Μέγκαλεξ. Ναι, ο Άρης δεν μπορεί να γίνει Μέγκαλεξ, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό. Είναι η ομάδα του Μίσκορας Νάτοβιτς. Ωραία, του... πολύ ωραία. Σέρβο μάνατζερ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για τον Άρη. Δεν μπορεί να γίνει Μέγκαλεξ, ωραίο όνομα αυτό, ρε. Το Μέγκαλεξ. Ναι. Έτσι. Αυτά. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Για το αγωνιστικό, ότι η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της ενόψης της αναμέτρησης της Τετάρτης με την Μπεσίκτας. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Σε ενημερώνω, ξέρεις. Του... Τα μηνύματα όλα είναι για το διοικητικό και αυτό. Να περάσει και αυτό το μάτς μεθαύριο, να παίξουν και τα λοιπά, να μπει λίγο στο κλίμα ο Ντουβιέ, να μπει λίγο στο κλίμα ο Μάρας, να βρεθούν λίγο παραπάνω οι παίκτες και να πάνε να κερδίσουν. Πότε είναι, Σάββατο είναι το μάτς με τον Κόρυβο? Το Σάββατο είναι. Ωραία, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο. Η ομάδα παίζει με τον Αχαρναϊκό, κερδίζει, θα προβλέψω 3-0 τώρα, θα πάρει το μάτς 3-0. Παίξτε το over. Διπλό ο Άρης και over. Να πάει ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα. Να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτά τα χρήματα θα πάνε στην ομάδα από εδώ και στο εξής. Και μέχρι το Σάββατο που θα παίξει ο Άρης με τον Κόρυβο, συγγνώμη, και αύριο, καλό θα είναι ο κύριος Λάσκαρης να δώσει τα ενία στο Λευτέρη τον Αρβανίτη, που ξέρει τον τρόπο για να ξαναγίνει η ομάδα όπως πολέμησε επί δύο χρόνια και την έφερε στα ίσια της, να σωθεί η ομάδα, γιατί η ομάδα δεν σώζεται αλλιώς. Το καλοκαίρι θα είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Παρακαλώ. Αυτά. Ναι, θέλει να πει κάτι. Πάνω σε αυτό που έλεγες πριν, όσον αφορά τον κόσμο, στο Μίγκαλης Χολ, την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Κονοσό, βλέπαμε από τη μία δικαιολογημένες αντιδράσεις από τον κόσμο και τις αποδοκιμασίες τους προς τη διοίκηση Λάσκαρη, αλλά την ίδια ώρα ο κόσμος χειροκροτούσε, φώναζε και υπερασπιζόταν την ομάδα η οποία έκανε τη δική της προσπάθεια μέσα στο παρκέ. Αυτά τα παιδιά δηλαδή μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχουν μείνει και παλεύουν και δίνουν όλες τις δυνάμεις μέσα στο παρκέ για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι καλό.
Αυτά τα παιδιά πραγματικά χρειάζονται τον κόσμο, τη στήριξη του κόσμου, το χειροκρότημα, τη φωνή του κόσμου και νομίζω ότι οι φίλοι του Άρη τους συμπαρέχουν απλόκερα γιατί αντιλαμβάνονται και αυτοί τις δυσκολίες κάτω από τις οποίες δουλεύουν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης αλλά και οι παίκτες του. Και νομίζω ότι στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια ο κόσμος του Άρη θα είναι δίπλα στην ομάδα. Στην ομάδα, στους παίκτες, δηλαδή τα παιδιά που φοράνε τη φανέλα με το σήμα του Αυτοκράτορα και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Να είσαι καλά, Γιάννη, για το πληρέστερο ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε βέβαια. Υπάρχουν εξελίξεις στην ΚΑΕ. Και είναι και δύσκολο το ρεπορτάζ, γιατί δεν είμαστε παρόντες σε αυτές τις συζητήσεις. Είναι τι θα μας πει ο ένας, τι θα μας πει ο άλλος. Δεν είναι εύκολο το ρεπορτάζ. Γι' αυτό να είστε και λίγο επιεικοί όλοι και με τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ και με όλους. Άποψη λέμε, εκφράζουμε, αλλά βλέπετε. Βλέπετε πως ένα χρόνο πριν στο Athens Club ο Λάσκαρης αποθεώνονταν. Φορούσε εκείνη τη φανέλα. Τώρα, πέρσι ήταν, τέτοιο καιρό ήταν ακριβώς. Είχε πάει στο Athens Club και αποθεώνονταν. Γιατί όλοι είχαμε πιστέψει αυτόν τον άνθρωπο, όλοι, ανεξαιρέτως. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε ούτε προσωπολάτες ούτε τίποτα. Είναι στον Άρη. Ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Και το ίδιο ισχύει για το ποδόσφαιρο. Για τον Καρυπίδη δηλαδή, για όποιος είναι τέλος πάντων μέτοχος. Και να πούμε και ένα μπράβο στα παιδιά, έτσι, που τραβήχτηκαν στην Αθήνα και πήγανε και στον ένα και στον άλλο με απόλυτα ειρηνικό τρόπο για να μιλήσουν και να πιέσουν από την πλευρά τους. Αλλά να το λέμε από τη μία, από την άλλη όταν πηγαίνουν, να μην τους λέμε γιατί πάτε. Γιατί αν δεν πηγαίνανε, εγώ είμαι σίγουρος δεν θα υπήρχαν, δεν θα τρέχανε οι εξελίξεις τόσο γρήγορα σήμερα. Όχι. Είναι μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Πρέπει να γίνονται συντονισμένα, να υπάρχει έτσι μια συστράτευση όλων των αριανών δυνάμεων και φυσικά η μεγαλύτερη δύναμη του συλλόγου είναι ο κόσμος. Και στην Αθήνα, έτσι. Ανασκήσει. Σημαντικό κι αυτό. Φυσικά. Στην Αθήνα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στο φίλο το 222 που λέει τι εννοώ σε ένα υστερόγραφο που γράφω σήμερα στο blog μου. Για το εννοώ απλά φίλε 222 ότι πρέπει να υπάρξει λίγο καλύτερη επικοινωνία και μια λειτουργία έτσι λίγο καλύτερη σαν να εμπλεκόμενο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό εννοώ κατά βάση. Και όχι κάτι... Έτσι το βάζεις. Α, όχι, ελπίζω όχι ένα κύριο ναι, στάδιο. Όχι, ναι, αλλά να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία, ρε παιδί μου, διότι είναι αυτοί που τρέχουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μια καλύτερη λειτουργικότητα στο κομμάτι αυτό. Ναι. Γιατί οι εξελίξεις όλες τρέχουν από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά, αυτό. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι ήσασταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Ο Γιώργος Ματζούκης αναλαμβάνει. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά.